Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεση παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μαζί. Ευλογικός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αντίξας, καταπέψασα της το πνεύμα. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε εισέλθει από την Κυριακή της Ορθοδοξίας, από την έγινη πρώτη Κυριακή των Νηστιών, η Κυριακή που μας πέρασε, που ήταν η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ήδη διανύσαμε την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα των Νηστιών, της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Στο σημερινό κήρυγμα θα μπλέξω πάρα πολλά πράγματα και θέλω να είστε προσεκτικοί και διακριτικοί στα όσα θα λέω. Γιατί πολλές φορές άλλα ακούμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Και αλλιώς τα λέει ο κήρυκας που κηρύττει το λόγο του Θεού και άλλο εισπράτετε εσείς. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω. Ο γέροντας Παΐσιος, δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίσατε, ήταν άνθρωπος ο οποίος έλεγε πάρα πολλά ανέκδοτα. Δηλαδή ο Χριστόδουλος δεν τον έφτανε. Να σκεφτείτε ότι είχε πάει ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ένας Άγιος Μητροπολίτης από την Κύπρο, ο Αθανάσιος, και κάθισε 3 ώρες μαζί του με μια παρέα φοιτητών. Και τις 3 ώρες δεν είπε τίποτα το πνευματικό ο γέροντας Παΐσιος. Ανέκδοτα και γέλιο. Με αποτέλεσμα σκανδαλίστηκαν εκεί. Και λέει, μα είναι δυνατόν, κάναμε τόσο κόπο να γνωρίσουμε τον Μέγα Παΐσιο, αυτόν ο οποίος είχε προορατικό χάρισμα, αυτός ο οποίος ήταν τόσο θαυμαστό και εξακουστό όνομα, και εκείνος να μας λέει 3 ώρες ανέκδοτα. Αδέρφια μου, γράφει ο Μητροπολίτης Λεμεσού, τότε δεν αντελήφθηκα και δεν γνώρισα ότι οι Άγιοι ζουν μέσα σε απλότητα και γελάνε και τρώνε και πίνουν όπως όλοι οι άνθρωποι. Και ότι η αγιότητα δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο ο οποίος κάθεται με σκυμμένο μόνο το κεφάλι και κρατάει ένα κούπο σκύμ. Γιατί έχουμε σχηματίσει μια τέτοια εικόνα περί του Αγίου. Ο πατήρ Παΐσιος το ακριβώς αντίθετο ήταν. Όπως είπε και ο πατήρ Πορφύριος στην Μαλακάς. Και εγώ όταν πήγα και στον πατέρα Πορφύριο πήγα πολλές φορές και στον Παΐσιο 2 φορές, έτσι το σχέδιο. Έναν άνθρωπο με τα αστεία του, με τα γέλια του, που πείραζε τους ανθρώπους και πέταχε και το πνευματικό. Και μάλιστα πολλοί, επειδή πηγαίνανε κοντά, επειδή είχε προορατικό χάρισμα, τον εκμεταλλευόταν, πηγαίνανε, τον εκμεταλλευτούν σαν μένιου. Δηλαδή, γέροντα, τι βλέπετε, θα παντρευτεί η κόρη, η κόρη μου, ποιή, ή ο γιος μου. Και ο πάτερ τους πείρασε. Γιατί άμα έβλεπε ότι πηγαίνανε επί τούτου να εκμιεύσουν, δεν τους απαντούσε, τους έδινε όσες απαντήσεις. Πάει λοιπόν μια καλόγρια και ρωτάει, γέροντα λέει, θέλω να βάψω το μοναστηράκι μου.
Με τι να το βάψω, έτσι για να είναι σωστό χριστιανικό? Λέει ο γιώτητας από μέσα, ετούτη η Χερόντι, έρχει μετά με τι να βάψει. Με τι να το βάψει. Της λέει λοιπόν, πάρε ασβέστη και ρίξε μέσα αρκετή στάχτη από το τζάχι. Και με αυτό βάψτε, της λέει το μοναστήριο. Εκείνη το πήρε σοφαρά και καταλαβαίνετε πως βγήκε το μοναστήρι της μετά. Λάτε πατέρες, καθίστε από εδώ. Σκεφτείτε πως βγήκε το μοναστήρι της. Λοιπόν, και δεν κατάλαβε ότι ο γέροντας αστειευόταν. Το πήρε κατά γράμμα ότι μίλαγε σοβαρά. Ότι μίλαγε σοβαρά. Με αποτέλεσμα, αδέρφια μου, κατέστρεψε το μοναστήρι της. Ενώ αν πάτε στο μοναστήρι που είναι θαμμένος, στη Σουρωτή, θα δείτε ότι είναι βαμμένα με πλαστικό, μπογιές, όπως βάφει όλος ο κόσμος τα σπίτια του. Πήγε σε κάποιον και του είπε, «Γέροντα, το κομπιούτερ είναι του σατανά. Ναι, ναι, παιδί μου, πέταξε τα από τα παράθυρα τα κομπιούτερ. Είναι του σατανά». Τον δούλευε. Τον πείρασε. Και πήγε ο άλλος και τα πέταξε. Μα αν πάτε όμως στο μοναστήρι του, στη Σουρωτή, θα δείτε ότι η πόρτα απ' έξω ανοίγει με κομπιούτερ. Ηλεκτρονικό κομπιούτερ ανοίγει. Που σημαίνει ότι ο γέροντας δεν ήταν κατά της τεχνολογίας. Αλλά όταν πηγαίνανε και τον ρωτούσανε ανόητα πράγματα, που σώνει και καλά ο καθένας και ήθελε να ακούσει το δικό του. Και γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί άλλα πηρύπει ο ιεροχήρικας, άλλα αντιλαμβάνεται ο πιστός πολλές φορές. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε στο πνεύμα του ιεροχήρικος. Και γι' αυτό όταν κάτι δεν καταλάβουμε, μην τυχόν το έχουμε αντιληφθεί λάθος, ρωτάμε. Αυτό τι εννοείτε? Τι εξήγηση δίνεται? Δηλαδή, όπως πολύ σωστά με ρώτησε η κυρία προηγουμένως για το θέμα του διαβατηρίου. Ήταν πολύ σωστή. Και γι' αυτό έδωσα την σωστή απάντηση και φαντάζομαι το κατάλαβα. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, θα πρέπει να προσέχουμε ακριβώς το τι κηρύττουμε. Η Κυριακή λοιπόν της Ορθοδοξίας, η οποία είναι μέσα στην πρώτη εβδομάδα των νηστιών, μιλάμε για την αναστήλωση των εικόνων. Δηλαδή τι έχει γίνει όταν λέμε αναστήλωση? Ξαναμπήκαν στις εκκλησίες οι εικόνες. Η απλή ερώτηση δική μου, πού είχαν πάει οι εικόνες? Πού είχαν πάει? Ξέρει κανείς να σηκώσει το χέρι του? Παρακαλώ. Ο Λέων ο Τέταρτος, αν δεν κάνω λάθος, δεν πέρα πήραν τα ονόματα, ναι. Είχε δώσει εντολή να κατέβουν όλες και να βγουν αντί για... Μας πήγε δηλαδή ο αυτοκράτορας και τις κατέβασε. Ποιος τις κατέβασε? Ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Ο κόσμος. Όχι, αοριστέ έχουν όνομα. Έτσι, μπράβο. Πήγαν οι δεσποτάδες και οι παπάδες, πειθάρχησαν η Ιερά Σύνοδος και κατέβασε τις εικόνες. Η Ιερά Σύνοδος τις κατέβασε. Δεν κατέβηκαν μόνες τους οι εικόνες. Δεν κατέβηκαν μόνες τους. Μόλις έτριξε τα δόντια ο Λέων, ο αυτοκράτορ, τρέμανε οι μερικοί δεσποτάδες. Και όσοι τρέμανε, είχαν σκάνδαλα και φοβόντουσαν να βγουν στον αέρα, δίνουν εντολή στους παπάδες, κατεβάστε και κάψτε τις εικόνες. Αυτή είναι η οικονομάχη. Αυτή είναι η οικονομάχη. Και απ' την άλλη πλευρά, οι καλοί δεσποτάδες, οι καλοί παπάδες, οι καλοί καλόγεροι, προεξάρτητος του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, πήραν τις εικόνες και βγήκαν έξω. Και δώσαν μια μάχη
100 χρόνια. Πάνω οι εικόνες είναι, κάτω οι δέοι παπάδες. Πάνω είναι, κάτω οι δέοι. Και γίνανε 2-3 οικουμενικές σύνοδοι για αυτό το θέμα. Πριν γίνει η 7η και καθιερωθεί, γίνανε 2-3 σύνοδοι. Οι οποίες σύνοδοι τι έκαναν, τι αποφάσισαν. Έλεγαν οι οικουμενικές σύνοδοι να καούν οι εικόνες. Και στο τέλος ήρθε η τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, γιατί παρότι έλεγαν να καεί ήταν Οικουμενική Σύνοδος, οι ευσεβείς έλεγαν όχι, δεν θα πούμε τη Σύνοδο τι λέει, και ας είναι και Οικουμενική. Γιατί πολλοί λένε ότι η Οικουμενική Σύνοδος είναι αλάνθαστη, ούτε αυτή είναι αλάνθαστη. Και τελικά γίνονται 2-3 σύνοδοι και γίνεται επί Μιχαήλ το Αυτοκράτορος και η Ειρήνης της μητρός αυτού, γίνεται η τελευταία Οικουμενική, την οποία ονομάσανε 7η και η οποία τελείωσε εκεί, επικράτησαν αυτοί που θέλαν τις εικόνες. Και οι υπόλοιποι δεσποτάδες, και οι υπόλοιποι πατριαρχάδες, και οι υπόλοιποι ιερείς, εστάθηκαν στο αιώνιο ανάθεμα. Και γι' αυτό παλαιότερα, διαβάζανε, όταν διαβάζανε την απόφαση που λέει αυτή η πίστη στον Πατέρων, αυτή η πίστη στον Αποστόλων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη είναι στήριξε, πιο πριν, αυτή είναι το τέλος της αποφάσεως, πιο πριν ξέρετε τι λέει, Πατριάρχου τάδε, Αρχιεπισκόπου τάδε, Μητροπολίτου τάδε, ανάθεμα έστω. Τους αναθεματίσαμε αυτούς που δώσανε εντολή και πετάγανε Ιερά Σύνοδος και πέταγε τις εικόνες. Πήγε παζούπιτη όλοι η Σύνοδος στο αιώνιο ανάθεμα. Να λοιπόν, όχι την ώρα που μιλάμε, να λοιπόν ότι η Σύνοδος είχε κάνει λάθος. Και γι' αυτό επειδή σήμερα φοβούνται μην πάθουν κανένα τέτοιο οι δεσποτάδες και οι πατριαρχάδες και σου λέει τα τελευταία χρόνια τι κάναν, τα βγάλαν τα αναθέματα για να λένε στον κόσμο ό,τι πει η Σύνοδος να κάνετε υπακοή, το πει Σύνοδος. Και έτσι έχουμε μάθει ότι λέει Σύνοδος, αλλά η ιστορία λέει ότι οι Σύνοδοι πλανήθηκαν. Θα σας πω μια άλλη απόφαση. Ποιος έστειλε τον Μέγα Πατριάρχη Ιωάννη το Χρυσόστομο στην εξορία να πεθάνει. Η Ιερά Σύνοδος. Διαβάστε τη ζωή του, διαβάστε το βίο του. Ποιος κατηγόρησε τον Άγιο Νεκτάριο που είναι δίπλα μας στο ναό. Η Ιερά Σύνοδος. Αυτή το κυνήγαγε. Εσείς το κυνηγάγατε ή εγώ. Η Ιερά Σύνοδος το κυνήγαγε. Με λάθος αποφάσεις. Με λάθος αποφάσεις. Γιορτάσαμε πριν από λίγο καιρό τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος επιτέθηκε εναντίον των δεσποτάδων και των πατριαρχάδων, διότι έλεγαν ότι ο Χριστός έχει μία θέληση. Δεν έχει δύο. Και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής τους έλεγε Άγιοι Αρχιερείς κάνετε λάθος. Ο Χριστός αφού έχει δύο φύσεις έχει και δύο θελήσεις. Την ανθρωπίνη και τη θεϊκή. Όχι έλεγαν οι Αρχιερείς. Έχει μόνο την θεϊκή. Και έγινε άλλη μάχη. Και ξέρετε τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Για να μην μιλάει ο Άγιος Μάξιμος. Έδωσε εντολή η Ιερά Σύνοδος και του κόψαν τη γλώσσα και το χέρι του αρχείου. Η Ιερά Σύνοδος, διαβάστε το βίο του. Θα το δείτε ξεκάθαρα. Δόθηκε εντολή από την Ιερά Σύνοδο και κόπηκε το χέρι και η γλώσσα του αρχείου. Και μετά πέθανε ο Χριστός.
Και πέρασαν τα χρόνια και συγκλήθηκε σύνομος άλλη, η οποία είπε ότι το δίκιο το είχε ο Άγιος Μάξιμος και ότι οι άλλοι αρχιερείς επλανήθησαν. Για δείτε τώρα που λέει οι πατέρες και η Γραφή ότι εκείνα τα χρόνια του Αντιχρίστου θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Ποιους εννοεί, ποιοι είναι οι εκλεκτοί? Άρα εγώ ερωτώ, γιατί πολλοί χριστιανοί λένε περιμένουμε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Σας είπα, ευτυχώς θα πάρει καλή η απόφαση και δόξα τω Θεώ. Αλλά όμως πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να πλανηθεί. Εδώ πλανήθηκαν με τους Αγίους. Και το καταλάβατε. Πλανήθηκαν και κάψαν τις εικόνες. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μια Ιερά Σύνοδο τη φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό ο Άριος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο είχε παρασύρει τη Σύνοδο με το μέρος του τους περισσότερους. Τους είχε παρασύρει με το μέρος του τους περισσότερους. Και τι έγινε τότε? Βρέθηκε ο Μέγας Αθανάσιος και έσωσε την κατάσταση. Σηκώθηκε ο Άγιος Σπυρίδων, γιατί είχε Αγίους μέσα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και έπιασε το κεραμίδι και τότε γύρισαν όλοι οι δεσποτάδες και καταδίκασαν τον Άριο. Γιατί ο Άριος είχε ευγλωτία, είχε επιχειρήματα και έπεισε τους δεσποτάδες, τους περισσότερους, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αλλά είναι μόνο άνθρωπος. Και ευτυχώς που υπήρξανε δύο-τρεις μεγάλοι άγιοι μέσα εκεί, τους οποίους εκάλυπτε το Πνεύμα το Άγιον και παρέσυραν όλη την Οικουμενική, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και έφτιαξε το σύμβολο της πίστος. Άρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε εκκλησιαστική ιστορία, να διαβάζουμε βίους Αγίων και να τα προσέχουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Να τις προσέχουμε. Διότι όταν ο άλλος λέει, παιδί μου, και θα κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, ποια υπακοή? Κοιτάτε τι έπαθαν αυτοί που έκαναν υπακοή τότε και κάψαν τις εικόνες. Σκέφτομαι εγώ εκείνους τους χριστιανούς, οι οποίοι κάνουν υπακοή στους πνευματικούς τους και βούταγαν τις εικόνες και τις έκαιγαν. Μέσα στο Συναξάρι θα έχετε ακούσει και την Παναγία την Πορταίκη σαν μέσα στην Ιβύρο. Αυτή κουνιέται το καντήρι. Της είπε ο πνευματικός της γυναίκας αυτής να κάψει την εικόνα. Και λέει, Παναγία μου, δεν μπορώ να σε κάψω. Και την πήγε στη θάλασσα η γυναίκα. Και την άφησε στα νερά της θάλασσας. Και η εικόνα σηκώθηκε όρθια και έφτασε όρθια μέχρι το Άγιο Δόρος. Και εμφανίστηκε η Παναγία στις μοναχούς της Μονής Ιβύρων και είπε στον ηγούμενο, στείλε τον τάδε μοναχό και πες του να περπατήσει επάνω στα νερά και να περπατήσει, να έρθει να με βγάλει έξω. Είναι η Παναγία η Πορταΐτισσα. Και έτσι σώθηκε από τη φωτιά η Παναγία. Για σκεφτείτε αυτοί οι χριστιανοί πως την έπαθαν που έκαναν υπακοή. Να γιατί μιλάνε οι πατέρες για υπακοή, αλλά μετά διακρίσεως. Σε θέματα τέτοια δεν είναι αμάρτημα. Δηλαδή, παιδί μου, μην κορνεύεις που είναι ξεκαθαρισμένο και κάνει υπακοή. Αλλά σε θέματα τα οποία ήταν τότε προβλήματα, όπως είναι τώρα πρόβλημα αυτό, κάρτα του πολίτη. Τέτοια προβλήματα θέλει πολύ διάκριση. Διότι κατά πόσον γνωρίζουν, μίλαγα τις προάλλες με έναν αρχιερέα. Είχε έρθει στο μοναστήρι μας. Και κάνανε κουβέντα και συζητούσαμε για το χάραγμα. Και μου λέει, μα τα πιστεύεις αυτά, πάτε Νεκτάριε, και εσύ? Σε είχα για προοδευτικό άνθρωπο. Λέω, δεν είναι θέμα δικό μου, όπως αποσημειώθετε. Είναι θέμα, λέω, το τι λέει η Γραφή. Μην που λέει η Γραφή για το 666. Εγώ δεν το έχω βρει ούτε μία φορά. Λέω, σεβασμιότατε, δεν θα το προσέξατε. Τι να πω,
ότι δεν θα έχετε διαβάσει γραφή. Σεβασμιότατε το γράφει. Μου λέει δεν το γράφει. Το γράφει. Λέω πατέρες φέρτε την Αγία Γραφή. Μόλις το φέρνει και το βλέπει, μου λέει δεν το πρόσεξα. Τι σημαίνει. Πριν γίνει δεσπότης, ήταν αρχιμαντρίτης, σαν και εμένα. Γιατί πιστεύετε εσείς ότι όλοι οι πατάρες και όλοι οι αρχιμαντρίτες διαβάζουν κάθε μέρα Αγία Γραφή. Άμα διαβάζαμε θα είχαμε αγίους κληρικούς. Και πρώτος εγώ. Δεν διαβάζουμε και γελιώνουμε τα χάλια που έχουμε. Καταλάβατε. Ήταν αρχιμαντρίτης, έγινε δεσπότης. Έγινε δεσπότης. Τι σημαίνει, επειδή έγινε δεσπότης τα άμαθε. Από την ώρα που έγινε δεσπότης, ακόμα χειρότερα. Γιατί έλα από εδώ με τον ένα υπουργό. Τρέξε με την αποχή. Τρέξε με τα καθήκοντά του. Δεν προλαβαίνει πλέον να διαβάσει καθόλου γραφή. Άρα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να μου δώσει μια απάντηση. Και ξέρετε πως οι τέτοιοι υπάρχουν. Κληρικοί οι οποίοι δεν διαβάζουν γραφή. Υπάρχουν όμως και κληρικοί που μελετούν γραφή. Μελετούν πατέρες. Μελετούν αγίους. Και γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε τις απαντήσεις από κληρικούς οι οποίοι είναι γνώστες του θέματος. Όχι να μου βάλεις μια επιτροπή που δεν γνωρίζεις το θέμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο κόσμος έχει ένα ένστικτο και δεν ακολουθεί αυτή τη στιγμή, ας το πούμε τρόπο τεινά, την επίσημη φωνή της Εκκλησίας που ακόμα δεν έχει πει και ότι πρέπει να γίνει. Έχει αρχίσει και κατεβαίνει στους δρόμους. Βλέπετε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν τον αφήνει το χριστιανό να καθίσει σπίτι του. Το βλέπετε. Και πολλές φορές όπως φοβήθηκαν οι αρχιερείς με τις εικόνες και σήμερα φοβούνται κάποιοι αρχιερείς και σου λέει μη μας κόψουν το μισθό, μη μας βγάλουν κανένα σκάνδαλο, μη γίνει εκείνο και γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Έτσι γίνεται αδέρφια μου. Λοιπόν, αλλά ας δοξάσουμε το Θεό. Διότι μέχρι στιγμής η Ιερά Σύνοδος πάει πολύ πολύ καλά η δική μας. Και γι' αυτό πρέπει να τους αρχιερείς μας και τους ιερείς και τους ηγουμένους. Γιατί εγώ σας παρακαλώ να με έχετε στην προσευχή σας. Πρέπει να τους έχουμε πάντοτε στην προσευχή μας. Από τον Αρχιεπίσκοπο να χειρίζεται καλά τα θέματα. Είδατε τι σας είπα, να γίνει η συγκέντρωση. Ειδοποιήστε κόσμο. Λοιπόν, και αυτό μας ακεί. Είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί όταν υπάρχει και συμφωνία Ιερά Συνόδου, Εκκλησίας, Αρχιεπισκόπου με το λαό, τότε είναι να πούμε δόξαση, Κύριε δόξαση. Αυτό θέλουμε. Γιατί τότε το κράτος θα κανιόμαστε. Δεν θα μπορέσει οι ορδές του Αντιχρίστου να περάσουν. Είμαστε σε μια περίοδο λοιπόν νηστείας. Σε μια περίοδο όμως που συμβαίνουν τρομακτικά πράγματα. Πολύ τρομακτικά πράγματα. Έσκασε κάτω εκεί, στην Ιαπωνία με το σεισμό. Η ραδιενέργεια αυτή εκεί, το πυρηνικό εργοστάσιο. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ακόμα. Είδατε το μεγάλο σεισμό που έγινε. Τελευταία ακούμε συνέχεια. Πόλεμο στο Ιράκ, πόλεμο στο Αφγανιστάν. Πόλεμος στην Αίγυπτο. Πόλεμος τώρα στη Λιβύη. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Το είπα και την προηγούμενη φορά, αν θυμούμε καλά, θα το πω και τώρα. Δεν πάνε για τα πετρέλα οι Αμερικανοί. Πίσω από τους Αμερικάνους είναι η μασονία και το σιωνιστικό λόμπι. Είναι οι Εβραίοι σιωνιστές και η μασονία από πίσω. Γιατί, διότι θέλουν να ξεκαθαρίσουν τους μουσουλμάνους που είναι δίπλα από το Ισραήλ. Θα σας θυμίσω
ότι η Αγίαγραφη λέει, και όταν το λέει η Αγίαγραφη γράφει κατά το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή από το Θεό, ο Χριστός δηλαδή. Το Πνεύμα το Άγιο, τι λέει και τι λέει. Ότι πριν έρθει η Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή πριν εμφανιστεί ο Κύριος για δεύτερη φορά, πάνω στη γη, θα γίνει το εξής. Θα δείτε, λέει, να δημιουργείτε το κράτος του Ισραήλ. Ανοίξτε, αδέρφια, με ένα χάρτη. Όποια χρονιά θέλετε. Ανοίξτε ένα χάρτη. Το 30, το 40, το 1800, το 1500. Δεν θα βρείτε πουθενά να γράφει πουθενά Ισραήλ, κράτος Ισραήλ. Έγραφε κράτος Παλαιστίνη. Δεν υπήρχε Ισραήλ. Παλαιστίνη. Εξού και η Παλαιστίνη. Όμως η Γραφή λέει, δια του Πνεύματος που έχει, ότι πριν έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά, θα δείτε να δημιουργείτε ξαφνικά το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή πριν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα δείτε να γίνεται το κράτος του Ισραήλ. Να γίνεται το κράτος του Ισραήλ. Περάσαν 2.000 χρόνια. Οι χριστιανοί, οι προηγούμενοι από εμάς, το διαβάζανε, δεν το είχαν δει. Η γενιά μας τότε όμως. Το 1948, για πρώτη φορά, οι Παλαιστίνοι εκτοπίζονται, από πίσω Άγγλοι και Αμερικάνοι, Μασονία και Εβραϊκό Λόμπι, αποθούν με τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο τους Παλαιστίνιους και ξαφνικά οριοθετούν το κράτος του. Και λένε αμάν, εκπληρώνεται η προφητεία. Αυτό που είπε η Αγία Γραφή. Ότι ο Χριστός πριν έρθει, λίγο πριν έρθει, για δεύτερη φορά, θα γίνει το κράτος του Ισραήλ. Άρα μπήκαμε στα χρόνια που έρχεται ο Χριστός. Ξεκίνησε μετά την ίδρυση του Ισραήλ, ξεκίνησε. Λέει μετά. Λέει μετά ότι το Ισραήλ θα υποδεχθεί το Μεσσία του, είπε ο Χριστός. Ήρθα εγώ και δεν ερηχτήκατε. Όταν έρθει ο άλλος, λέει, εκείνο θα το δεχθεί. Και μιλάει περί του Αντιχρίστου. Και μιλεί περί Αντιχρίστου. Και λέει συγκεκριμένα η Γραφή ότι θα καθίσει το δέλυγμα της ερημόσεως ο άνομος στο ναό ξανά του Σολομώντα. Όπως είχε πει και ο Χριστός. Μα δεν υπάρχει ο ναός Σολομών. Όσοι έρθετε μαζί μας θα το δείτε. Στη θέση αυτή έχει χτιστεί το τέγανος του Μάρ. Το τζαμίτι δηλαδή. Όταν δημιουργήθηκε το Ισραήλ, οι Άραβες, οι αρχηγοί δηλαδή, της Συρίας, του Λιβάνου, της Αιγύπτου, ο Καντάφη, του Ιράκ, το Ιράν, είπανε στην Αμερική ότι τέλος πάντων αυτό θα το ανεχθούμε. Δηλαδή θα ανεχθούμε να δημιουργηθεί το κράτος του Ισραήλ. Δεν το δέχτηκαν όλοι, αλλά τα αραβικά κράτη απήχαν όμως. Άφησαν να δημιουργηθεί και έτσι δημιουργήθηκε. Γιατί αν δεν άφηναν θα είχαμε καθημερινά με την Αίγυπτο, με τη Συρία, με το Λίβανο καθημερινούς πολέμους. Ενώ πάμε κάτω στο Ισραήλ και έχει ησυχία. Παντελώς ησυχία, όπως κυκλοφορούμε εδώ, κυκλοφορούμε και εκεί. Κάθεσαι στην καφετέρια, πίνεις το καφέ σου, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Και εγώ πηγαίνω από 17 χρονών παιδί. Τίποτα δεν βλέπεις. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν πέφτει ούτε μία, δεν σκοτώνεται. Μόνο καμιά φορά βγαίνουν φασαρίες κάτω στη Γάζα, που είναι παντελώς προς την Αίγυπτο. Λοιπόν, όμως, στο Εβραϊκό Λόμπι και στους Αμερικάνους και στους Άγγλους, ο Καντάφη και όλοι αυτοί, ο Μπάρακ και οι άλλοι είχαν πει ότι θα ανεχτούμε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Μη διανοηθείτε όμως να γκρεμίσετε το τέμενος και να χτίσετε το ναό του Σολομώντα. Εάν εκεί στη θέση που είναι το τέμενος πάτε να ξαναοικοδομήσετε στο ίδιο σημείο εκεί που ήταν ο ναός Σολομώντας, τότε όλα τα αραβικά κράτη
αυτό που ανεχθήκαμε θα το διαλύσουμε. Οπότε το αμερικανικό εβραϊκό λόμπι τι πρέπει να κάνει. Καντάφη, ανέχθηκες το κράτος του Ισραήλ. Δεν ανέχεσαι την ίδρυση του ναού. Γιατί το Ισραήλ στα εβραϊκά site, άμα μπείτε και το δείτε, έχει ανακοινώσει, δεν σημαίνει ότι θα γίνει, αλλά το έχει ανακοινώσει όμως, ότι μέχρι το 2015, δηλαδή σε 4 χρόνια από τώρα, θέλει να χτίσει τον ναό του. Λέει, θέλω να χτίσω τον ναό μου. Πρέπει να πέσει το τέμενος. Αυτό ακούγοντάς του οι αρχηγοί, ειδοποίησαν την Αμερική και του είπαν, αν το βοηθήσεις το Ισραήλ να ρίξει το τέμενος, όλα τα αραβικά κράτη θα πέσουμε πάνω. Θα το διαλύσουμε το Ισραήλ. Και έτσι και δεν είχε τι κάνει. Έναν έμενε, τους αρχηγούς, τους αλλάζει. Έβαλε τους λαούς να ξεσηκωθούνε, μόνοι τους δίδεν, για να αλλάξουνε οι αρχηγοί και να μπουνε μαριονέτες επάνω. Ανθρωπάκια δικά τους θα βάλει η Αμερική, όπως κάνουν σε όλα τα κράτη και στην Ελλάδα φυσικά το κάνουν η Αμερική αυτό, βάζουν δικά τους ανθρωπάκια που λένε γεια με, ό,τι πείτε εσείς θα κάνουμε. Έτσι, και το βλέπετε και στην Ελλάδα πως γίνεται, δεν χαλάμε χατήρι, τίποτα. Πουλήστε τα, μάλιστα τα πουλάμε όλα. Που βλέπετε. Τέτοιες μαριονέτες θέλουμε. Το ίδιο κάνουν και εκεί, θα βάλουν Αμερικανάκια. Δηλαδή θα βάλουν στην Αίγυπτο Αιγύπτιο πρωθυπουργό, αλλά θα είναι όργανο της πολιτικής. Θα φύγει ο Καντάφη, θα βάλουν όργανο δικό του. Σε όλα τα κράτη. Και έτσι, μόλις πέσει το τέμενος, δεν θα κουνηθεί τίποτα. Το καταλαβαίνετε γιατί γίνεται το όλο αυτό εκεί κάτω. Ενώ πολλοί λένε ότι γίνεται για τα πετρέλαια. Όχι. Εκπληρώνεται προφητεία της Γραφής. Εκπληρώνονται στις ημέρες μας αυτά που είχε πει ο Κύριος. Και μόνον αδέλφια μου, οι χριστιανοί που ζουν κοντά στο Χριστό και έχουν Πνεύμα Άγιο, θα μπορούν να τα βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Όλοι οι άλλοι θα τα βλέπουν φυσικές συνέπειες. Όπως φυσική συνέπεια και εξέλιξη, φυσική και επιστημονική, βλέπουν ότι μετά το σεισμό σου λέει, έκανε έκρηξη το πυρηνικό εργοστάσιο, πολύ φυσιολογικό. Τι το παράδοξο βλέπετε. Όχι, εγώ δεν βλέπω παράδοξο. Εγώ βλέπω ότι πληρώνεται η προφητεία της Γραφής. Μία με τους Τσερνομπίλ. Μία τώρα, τι λέει η Γραφή, ότι θα μολυνθεί θανάσιμα το 1/3 του αέρα της θαλάσσης και της γης. Θα μολυνθεί, λέει. Θανατηφόρα. Άρα λοιπόν, τι έχουμε, εξέλιξη φυσική των γεγονότων ή εκπλήρωση της προφητείας.